Ελληνικά παραμύθια. Οι δαχτυλονεράιδες. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, η ιστορία μας ξεκινάει με τον υπέροχο γάμο της πριγκίπισσας Άνοιξης και του πρίγκιπα Ουέσλι. Έγιναν οι όρκοι και ανταλλάχτηκαν οι βέρες και η γιορτή κράτησε όλο το βράδυ. Επιτέλους, όταν ήταν η ώρα να φύγει η πριγκίπισσα, ο πατέρας της, ο βασιλιάς, μίλησε. 21 χρόνια και ακόμη δεν είμαι έτοιμος να πω αντίο στο αγγελούδι μου. Αλλά πρίγκιπα Ουέσλι, τη μέρα που μου ζήτησε στο χέρι της κόρης μου σε γάμο, ήταν η μέρα που σταμάτησα να ανησυχώ για το ποιος θα τη φροντίζει όταν εγώ πλέον δεν θα μπορώ. Να ξέρεις ότι η Άνοιξη είναι η ζωή μου. Παρακαλώ να την προσέχεις, γιατί δεν θα άφηνα να την πληγώσει ούτε ακίδα στη ζωή της. Πατέρα! Βασιλιά Τέρεν, το υπόσχομαι, θα την έχω πάντα ευτυχισμένη. Μία αληθινή και όμορφη υπόσχεση, αλλά πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί. Οι πρώτοι μήνες πέρασαν με πολλές όμορφες και ευχάριστες στιγμές. Η πριγκίπισσα Άνοιξη και ο πρίγκιπας Ουέσλι ήταν ευτυχισμένοι. Ο πρίγκιπας Ουέσλι, όπως υποσχέθηκε, φρόντισε πολύ καλά τη γυναίκα του και δεν την άφηνε να σηκώσει ούτε πούπουλο. Ό,τι επιθυμούσε η πριγκίπισσα, αυτός της το έδινε. Ναι, τα πάντα και οτιδήποτε. Υψηλοτάτη, είναι όλα εντάξει? Α, ναι, όλα είναι καλά. Λέω απλά να πάω στον κήπο και να μυρίσω τα όμορφα τριαντάφυλλα. Ω, όχι! Αν το κάνεις αυτό, θα μας βάλουν στη φυλακή. Θα σας τα φέρουμε εμείς. Α, όχι! Μα, αφού δεν χρειάζεται. Καλά. Α. Ορίστε, τα έφερα. Και έτσι ήρθε η βαρεμάρα αλλά και η θλίψη στη ζωή της πριγκίπισσας. Χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, μία ατελείωτη μονοτονία ξεκίνησε στη ζωή της. Έγινε χλωμή και απόμακρη. Κοιμότανε ως το απόγευμα. Ξυπνούσε μόνο για να φάει και μετά ξανακοιμόταν. Ο πρίγκιπας Ουέσλι σύντομα κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Άνοιξη, μα τι συμβαίνει? Μήπως είσαι άρρωστη? Όχι, Ουέσλι, δεν ξέρω. Απλά νιώθω λιγουλάκι. Πεινάς? Ω, πω, πεινάς! Σεφ! Τι θα ήθελε παρακαλώ η πριγκίπισσα να φάει? Λοιπόν, έχουμε ψάρι με πατάτες, ψητό αρνί, πίτα του βοσκού, εξωτική σούπα, πολύχρωμες πάστες, παγωμένο γιαούρτι. Φτάνει! Δεν μεινάω. Α, μάλλον νιστάζεις. Χρειάζεσαι ένα νούρισμα. Πριμαντόνα! Πριγκίπισσο, κοιμήσου, θα φυλάξω τα όνειρά σου. Βαριέμαι! Άνοιξη? Απλά νιώθω ανυπόφορη, βαρεμάρα και μπλήξη. Όχι! Υποσχέθηκα στον πατέρα σου. Δεν μπορώ να σε αφήσω να βαρεθείς. Τι θα κάνω? Ακού, καλέ μου, εγώ... Μια ιδέα, ναι, αυτό θα κάνω. Περίμενε, Ουέσλι, πού πας? Ο πρίγκιπας Ουέσλι φώναξε τους πιο αστείους γελοτοπίους. Ποιο πουλί είναι το πιο ανόητο απ' όλα? Ο Μπούφος φυσικά. Μα τι λέει? Ένας υπότης αγοράζει ένα υπέροχο άλογο για χιλιάδες νομίσματα. Όταν οι άντρες του το είδαν, είπαν «Πω, τι όμορφο άλογο είναι αυτό!» Αυτός τους κοίταξε και είπε «Να θυμάστε αν δουλέψετε σκληρά και κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, τότε μια μέρα θα μπορέσω να αγοράσω άλλο ένα!» Όλη η αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά γέλια. Αλλά η πριγκίπισσα δεν διασκέδαζε καθόλου. Ο πρίγκιπας δοκίμασε πολλά άλλα πράγματα. Έφερε μάγους να κάνουν κόλπα, εξωτικές χορεύτριες, ζογκλέρ
αλλά τίποτα δεν έφτιαχνε τη διάθεση της πριγκίπισσας. Όταν σταμάτησε να τρώει, σοφοί, γιατροί και βοτανολόγοι κλήθηκαν για να τη δουν, αλλά κανείς δεν έβρισκε τι πρόβλημα είχε η πριγκίπισσα. Ο Wesley ανησυχούσε όλο ένα και περισσότερο. Εκείνο το βράδυ, όπως περπατούσε αγχωμένος, ένας υπουργός του είπε για τη μάγισσα που ζούσε στο δάσος. Χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, ξεκίνησε για να τη βρει. Όταν έφτασε εκεί, μαγεύτηκε από τον υπέροχο χώρο της. Καλησπέρα, υψηλότατε. Πείτε μου, με ποιον τρόπο μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Με... μεγάλη μάγισσα! Η γυναίκα μου, η πριγκίπισσα Άνοιξη, έχει χάσει τη λάμψη από τα μάτια της. Είναι πραγματικά σαν να έχει χάσει τη χαρά από τη ζωή της. Φαίνεται σοβαρή η κατάσταση. Ναι, πολύ σοβαρή. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τη διορθώσουμε. Άρα θα τη βοηθήσεις? Ναι, αλλά επέστρεψε εδώ αύριο και φέρ την μαζί σου. Θα έχω έτοιμη τη θεραπεία. Ο πρίγκιπας έγνεψε και έφυγε. Την επόμενη μέρα επέστρεψε με την Άνοιξη να στέκεται νοχελικά δίπλα του. Καλώς ήρθες, υψηλότατε. Εσύ θα είσαι η όμορφη πριγκίπισσα Άνοιξη. Μη φοβάσαι. Σύντομα θα κάνω το χλωμό χειμώνα να φύγει από την καρδιά σου. Θα την πάρω μέσα μαζί μου. Σε πειράζει να περιμένεις εδώ για λίγο? Εντάξει, υποθέτω. Τώρα θέλω να ακούσω όσα νιώθεις μέσα σου. Λοιπόν, εγώ νιώθω τόσο νοχελική και χωρίς ζωή, αλλά κοιμάμαι πάρα πολύ. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Άνοιξη είπε στη μάγισσα τα πάντα για όσα συνέβαιναν στο παλάτι, χωρίς να συνειδητοποιήσει πως η μάγισσα καταλάβαινε περισσότερα από όσα άκουγε. Λοιπόν, έχω την τέλεια θεραπεία για σένα. Ορίστε. Η μάγισσα άνοιξε ένα παράξενο ξύλινο κουτί και από μέσα βγήκαν δύο όμορφα μαγευτικά χέρια τα οποία έλαμπαν πιο έντονα από οτιδήποτε στον κόσμο. Σε κάθε δάχτυλο υπήρχε ένα υπέροχο δαχτυλίδι. Νεράιδες, ευλογήστε τη δουλειά μου. Δώστε μου δύναμη να φτιάξω τον κόσμο μου. Δώστε μου δύναμη να φτιάξω τη ζωή μου και να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Ωαου! Χοπ! Σε όλα τα δαχτυλίδια υπήρχε μια νεράιδα με μαγικές δυνάμεις. Οι νεράιδες τώρα ζουν μέσα στα δάχτυλά σου. Πρέπει να κουνάς τα χέρια σου για να τις κρατάς απασχολημένες. Αλλά θυμήσου, αν περάσει μια μέρα χωρίς να χρησιμοποιήσεις τα δάχτυλά σου, τότε οι νεράιδες θα φύγουν και τότε πάλι θα βαριέσαι. Βγήκαν να συναντήσουν τον Wesley που περίμενε υπομονετικά. Της την έδωσα τη θεραπεία, αλλά θυμήσου, θα πρέπει να την στηρίζεις ό,τι και αν θελήσει να κάνει. Μα υποσχέθηκα στο βασιλιά Τέρεν ότι δεν θα άφηνα ποτέ την Άνοιξη να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Μα θα είναι για το καλό της. Θες να τη βλέπεις λυπημένη αλλά και άψυχη? Φυσικά και όχι. Αλλά ο βασιλιάς... Ούτε στο βασιλιά θα του άρεσε να την έβλεπε έτσι. Πάρε τη συμβουλή μου και εμπιστεύσου τις δαχτυλονεράιδες. Θα σου δείξουν τον τρόπο. Εντάξει. Έτσι, από την επόμενη μέρα, η Άνοιξη ξεκίνησε να ασχολείται με διάφορα πράγματα. Αυτό είναι πεντανόστιμο! Ό,τι και αν προσπαθούσε ή δοκίμαζε να κάνει, κατέληγε τελικά να είναι ένα πραγματικό αριστούργημα και όλοι εντυπωσιάζονταν. Σύντομα, η πριγκίπισσα Άνοιξη βοηθούσε τις καμαριέρες, οι οποίες την έβλεπαν να γελάει και να τριγυρίζει χαμογελαστή. Ξέρεις, χτες η πριγκίπισσα βοήθησε με το ξεσηκώνισμα και πριν το καταλάβω, το μέρος έλαμπε. Λες και ήταν μαγεία. Πράγματι μαγικό!
Με βοήθησε να ψήσω μια ντουζίνα πίτες και πω! Δεν έχω ξαναφάει ποτέ κάτι τόσο υπέροχο! Σύντομα τα νέα εξαπλώθηκαν στο παλάτι ότι η πριγκίπισσα είχε μαγικά χέρια και ότι ό,τι και αν άγγιζε γινόταν τέλειο. Οι μέρες πέρασαν και η Άνοιξη είχε ξαναγίνει ο χαρούμενος άνθρωπος που ήταν και πριν. Wesley, νιώθω πολύ καλά που μπορώ να χαμογελάσω πάλι. Κι εγώ χαίρομαι πολύ, καλή μου. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τη μάγισσα που μας βοήθησε. Α, ναι! Και έτσι κάλεσαν τη μάγισσα. Καλή σας ημέρα. Πριγκίπισσα, πώς νιώθεις τώρα? Α, μπορώ να χορέψω με τη μαγεία που λάμπει από μέσα μου. Πώς μπορώ να σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου? Λοιπόν, τι λέτε? Να καλέσει η υψηλότητά σας τις νεαρές του βασιλείου να έρθουν και να αγγίξουν πριγκίπισσά μου τις παλάμες σας. Πού θα βοηθούσε αυτό? Η μαγεία θα μοιραστεί στα χέρια τους και θα τις κάνει το ίδιο εργατικές με την πριγκίπισσά μας. Η ιδέα άρεσε στον Wesley και την Άνοιξη και σύντομα υπήρχε μία ουρά χαρούμενων παιδιών που περίμεναν να σφίξουν το χέρι της πριγκίπισσας. Wesley σύντομα έβγαλε μία ανακοίνωση σχετικά με την μαγεία των δαχτυλονεράιδων που βρισκόντουσαν στα δάχτυλα της πριγκίπισσας. Έτσι, η Άνοιξη άρχισε να μοιράζεται τη μαγεία της με τους ανθρώπους. Στην αρχή ξαφνιάστηκαν με αυτό, αλλά ακόμη περισσότερο με τα αποτελέσματα της μαγείας. Δεν έχω νιώσει τόσο ωραία στη ζωή μου! Η επιχείρησή μου ανθίζει από όταν δέχτηκα τη μαγεία! Σύντομα, όλο το βασίλειο άνθιζε, καθώς η μαγεία στα χέρια των ανθρώπων απλώθηκε στις καρδιές τους και δούλευαν με ζήλο που δεν περίμενε πραγματικά κανείς. Αγάπη μου, αυτό είναι υπέροχο! Τα πάμε πολύ καλά! Το βασίλειο δεν ήταν ποτέ έτσι τέλειο! Οι δρόμοι λάμπουν, οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι και το εμπόριο πάει εξαιρετικά καλά! Λοιπόν, η μάγισσα και οι δακτυλονεράιδες είναι εκείνες που τα άλλαξαν όλα. Μα φυσικά! Ω, έφτασε ο πατέρας σου! Πάμε να το χαιρετήσουμε! Ο βασιλιάς περπατούσε γεμάτος έκπληξη στο πρόσωπό του. Wesley! Άνοιξη! Στο βασίλειο φαίνονται τα πάντα τέλεια! Μα πώς αλλάξανε όλα τόσο πολύ! Ο Wesley και η Άνοιξη εξήγησαν όλα όσα είχαν συμβεί, κάτι που εξέπληξε πολύ τον βασιλιά. Αχ, πριγκίπισσά μου, είμαι πολύ περήφανος για το πώς μεγάλωσες. Ω, πατέρα! Έλα, δεν θα πιστέψεις τα πράγματα που έχει κάνει. Πάμε να σου δείξω. Σας ευχαριστώ, δακτυλονεράιδες, που με βοηθήσατε να κάνω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου πολύ καλύτερο. Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θα ήθελες να έχεις τη δύναμη 10 μαγικών νεράιδων? Τότε βάλε τα χέρια σου στην οθόνη και ένωσε τις παλάμες σου με τις δικές μου. Τώρα, επανέλαβε μετά από μένα. Hey, good fairy! Hey, good fairy!
to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairies.